στην αναστολή της λειτουργίας του δηληστηρίου του φράγματος από Σελέμη για το διάστημα 8 έως 11 Σεπτεμβρίου προχωρά ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης για λόγους συντήρησης και συγκεκριμένα για την ενίσχυση της οζόνωσης, ώστε η μονάδα να συνεχίσει να παράγει του άριστα ποιοτικό νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δηλώνει με ανακοίνωσή του ο οργανισμός. Οι ποσότητες στο φράγμα από Σελέμη έχουν μειωθεί δραματικά, καθώς φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια κυβικά, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι θα δοθούν συνολικά άλλα 2,5 εκατομμύρια κυβικά στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Είναι για να ενισχυθεί η λειτουργία της οζόνωσης, η επεξεργασία της οζόνωσης στον οζονιστήρα, γιατί όπως είμαστε αυτή τη στιγμή και έχουμε μέσα 4,5 εκατομμύρια κυβικά στον ταμιευτήρα, το νερό πλέον αρχίζει και γίνεται πολύ δύσκολο επεξεργάσιμο. Είναι πολύ επιβαρημένο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Για το λόγο αυτό λοιπόν, η οζόνωση είναι η πρώτη επεξεργασία που γίνεται στην μονάδα επεξεργασίας και πρέπει να είναι επιπλέον να δώσουμε πλέον οζόνωση. Και ο Δήμος Χερσονήσου αναζητά το τριήμερο αυτό εναλλακτικές λύσεις ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα ίδρευσης σε περιοχές που υδροδοτούνται μόνο από το φράγμα από Σελέμη. Από το φράγμα από Σελέμη είχαμε να παίρνουμε για φέτος 1.089.000 κυβικά. Έχουμε ήδη αναλώσει περίπου τα 600 με 650.000. Αφήναμε τα υπόλοιπα μέχρι τέλους Οκτωβρίου που μετά θα κοπάσει η δραστηριότητα εδώ. Εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο, επειδή υπάρχουν και υπήρχαν περιοχές που υδροδοτούνται μόνο από το φράγμα από Σελέμη, να συνδέσουμε αυτές τις περιοχές και με τα υπόλοιπα δίκτυα του Δήμου, να δώσουμε δηλαδή μια εναλλακτική δυνατότητα υδροδότησης και να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο το τριήμερο αυτό που θα διακοπεί η υδροδότηση από το φράγμα από Σελέμη. Θέλω να πιστεύω ότι με κάποιες τμηματικές περικοπές που θα κάνουμε τις μέρες εκείνες, δεν θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στο δηληστήριο, υποστηρίζοντας ότι έχει προγραμματιστεί η αναστολή λειτουργίας μονάδας επειδή δεν υπάρχει πλέον έμπειρο προσωπικό για την ασφαλή συντήρηση της εγκατάστασης. Αδιανόητη κυβερνητική ανικανότητα. Αντί να συζητάμε λύσεις για τη δραματική μείωση του υδάτινου δυναμικού, αναγκαζόμαστε να αναζητάμε τα αυτονόητα που οδηγούν σε επικίνδυνες καταστάσεις με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Επισκέφτηκα σήμερα εδώ την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού του φράγματος από Σελέμη και διαπιστώνω ότι το φράγμα αναστέλει προσωρινά τη λειτουργία του όχι λόγω των μειωμένων ποσοτήτων νερού, αλλά γιατί δεν έχει πλέον έμπειρο προσωπικό για την ασφαλή συντήρηση αυτών εδώ των εγκαταστάσεων. Το κατάφεραν και αυτό. Με μεθοδικότητα αφυδάτωσαν το κρίσιμο έργο υποδομής από έμπειρο προσωπικό πριν αφυδατωθεί η λιμνοδεξαμενή του φράγματος από Σελέμη. Ανεπαρκής, ανίκανη και επικίνδυνη. Άστοχες χαρακτήρισε τις δηλώσεις ο κ. Μαμαγκάκης, διαψεύδοντας σε περιέλλειψη προσωπικού, ενώ με νέο δελτίο τύπου ο κ. Μαμουλάκης εμένει στις θέσεις του, κάνοντας λόγο για πλήρη επιβεβαίωση των αποκαλύψεών του και ότι απαράδεκτη δεν είναι η αλήθεια, αλλά η παραποίησή της. Υπάρχει προσωπικό σε όλες τις θέσεις, είτε ηλεκτρολόγοι, είτε ταυλικοί, τα εργαστήρια. Αυτό που διάβασα είναι εντελώς αυτό. Στην περίπτωση πάντως που δεν υπάρξουν έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, στα τέλη ή αρχές του έτους, τότε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης αναμένεται να λάβει απόφαση για τη συντηρητική λειτουργία των εγκαταστάσεων μία φορά την εβδομάδα.